Για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια λειτουργίας είχαμε δημοκρατικά εκλεγμένες Βρετανικές αρχές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής Μανώλης Κουτούζης είναι ο πρώτος Πρίτανης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχουμε την χαρά να τον καλωσορίζουμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιαν. Καλησπέρα, καλή θητεία. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και μάλιστα με πραγματικά μεγάλη διαφορά θέλω να πω ότι φάνηκε ότι είχατε κερδίσει τις εντυπώσεις των συνεργατών σας. Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε για αυτή τη θέση, αλλά και για αυτήν τη νέα σελίδα που ανοίγει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Είναι πραγματικά ιστορική ημέρα και ιστορικές ημέρες αυτές. Μετά από τόσα πολλά χρόνια με καθεστώς διοικουσών επιτροπών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο επιτέλους γίνεται σαν όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας. Συνεπώς αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή, μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Χαίρομαι προφανώς, αλλά ξέρετε, δεν μπορώ να αποφασίσω αν είναι μεγαλύτερη η χαρά σε σχέση με την ευθύνη που επίσης αισθάνομαι ως πρώτος εκλεγμένος πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχω την βεβαιότητα ότι με την βοήθεια των συναδέλφων μου και του διοικητικού προσωπικού θα τα καταφέρουμε και η πρώτη θητεία εκλεγμένου πρίτανη και πρίτανικού σήματος θα είναι επιτυχής. Να δούμε κάποιους από τους βασικούς στόχους, τις προτεραιότητες που έχετε βάλει για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και να πω ότι τυχαίνει που σας έχουμε σήμερα μαζί μας να έχουμε και τις ανακοινώσεις των βάσεων. Να πω ότι είναι μια επιλογή και για προπτυχιακά και για μεταπτυχιακά προγράμματα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που δίνει και τη δυνατότητα, όχι μόνο βέβαια σε αυτούς που τώρα πέρασαν μέσα στις πανελλαδικές, αλλά σε όλους να ανοίξουν έτσι νέους δρόμους στην εκπαίδευσή τους. Και αυτό νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πραγματικά ήταν κάτι καινοτόμο, κάτι πρωτοποριακό, κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί πριν από μερικά χρόνια, πριν από 20-25 χρόνια, ότι θα υπήρχε ένας τέτοιος θεσμός. Και το καλό είναι ότι πράγματι εδραιώθηκε στην ελληνική κοινωνία ως ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Αυτό το οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, στις νέες προκλήσεις του νέου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ή του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, όπως αυτός διαμορφώνεται με την είσοδο των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και με την προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων και από τα σε εισαγωγικά συμβατικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχουμε τους ανθρώπους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η βασική μας προτεραιότητα, δηλαδή να συγκρατήσουμε τους φοιτητές μας, να αυξήσουμε το πληθυσμό του μαθητικού μας πληθυσμού, να προσφέρουμε νέα προγράμματα και προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, έτσι ώστε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Δεν σας κρύβω ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες λόγω των συνθήκων που ανέφερα προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεύτερος άξονας είναι η εξωστρέφεια που προφανώς σχετίζεται και με αυτά που έλεγα προηγουμένως και η διεθνοποίηση. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και ξενόγλωσσα προγράμματα, να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους έξω από την ελληνική επικράτεια, στην ελληνική ομογένεια ή σε ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν για τα προγράμματά μας, αλλά όχι μόνο σε ελληνόγλωσσους. Αυτοί οι δύο άξονες, δηλαδή τα νέα προγράμματα και η διεθνοποίηση, νομίζω ότι είναι ίσως η πιο κρίσιμη για την άμεσα επόμενη περίοδο του Πανεπιστημίου μας. Και να πω για κάποιους που μπορεί να μην το γνωρίζουν ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο πραγματικά έχει πάρα πολλούς φοιτητές, καθηγητές, έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πάτρα και γενικότερα πάρα πολλά προγράμματα από τα οποία μπορεί κάποιος να επιλέξει. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που λόγω της ιδιαιτερότητάς μας, είμαστε και αρκετά ευέλικτο πανεπιστήμιο στο να ιδρύουμε και να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε προγράμματα. Δεν έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη γραφειοκρατία που έχουν ίσως άλλα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και έχουμε και καινοτόμα και πρωτοποριακά προγράμματα, πολλά, και νομίζω ότι
αξίζει τον κόπο κάποιος να διερευνήσει τις δυνατότητες που δίνει το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, επαναλαμβάνω, και σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Να συμπληρώσω μόνο ότι ενώ ξεκινήσαμε ως ένα teaching university, ως ένα πανεπιστήμιο κυρίως διδασκαλίας, θα πρέπει να γίνει σαφές και γνωστό ότι πλέον το ανοιχτό πανεπιστήμιο και οι συνάδελφοί μου διακρίνονται και στην έρευνα. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι για το ερευνητικό τους έργο και είναι τιμή που τους έχουμε και αυτούς στο πανεπιστήμιο μας. Εμείς και πάλι να σε ευχηθούμε καλή θητεία και βέβαια ελπίζω να έχουμε πολλές ευκαιρίες να συζητάμε για θέματα που αφορούν στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο και μέσα εδώ από την συχνότητα του Ionian TV. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.